Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καιρό έχουμε να πούμε. Α, κοιτά, όντως. Λοιπόν, και έχει συνεφιασμένη μέρα σήμερα, αλλά εμείς χαμογελάμε όπως και να έχει. Όντως. Λοιπόν, έχουμε τις ερωτήσεις σας, αλλά πριν από αυτό, να σας πούμε κάτι που συζητάγαμε την Ελισάβετ προηγουμένως. Ναι, συζητάμε ότι παγκόσμια, μετά το lockdown και κατά τη διάρκεια του lockdown, υπάρχει ένα τρομερό ενδιαφέρον για αισθητική οδοντιατρική, για πλαστική χειρουργική, για μεταμοσχεύσεις μαλλιών. Και το έχουμε σε συζήτηση και προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς δεν εμπόδισε η χρήση μάσκας το τόσο τεράστιο ενδιαφέρον για το να αλλάξει κάποιος το χαμόγελό του. Δεν εμπόδισε. Και τελικά καταλήξαμε ότι μάλλον μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να αρέσουμε στον εαυτό μας, νομίζω. Και δεν μας νοιάζει καθόλου που μας βλέπει κανείς με μάσκα. Σίγουρα μπορεί να είδαμε και στο Zoom σε κάποια calls κάποιοι που δουλεύουν. Πολύ κοντινά μιλάνε τον εαυτό τους και πράγματα να. Σίγουρα είχαμε πιο πολύ χρόνο κάποιοι που δεν δουλεύαμε και δουλεύαν από το σπίτι. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες, αλλά έχει αυξηθεί τρομερή ζήτηση. Γι' αυτό έχετε και πολλές ερωτήσεις και γι' αυτό θα δώσουμε και κάποιες απαντήσεις. Επίσης, και επειδή δεν βγαίναμε, δεν πηγαίναμε ταξίδια, δεν αγοράζαμε. Είχαμε και ώρα να δούμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη, ίσως και κάποια πράγματα που μας αρέσανε. Το γεγονός ότι θέλουμε να αρέσουμε σε εμάς και να φοράμε μάσκα δεν μας αρέσει. Θέλουμε να αρέσουμε σε εμάς και να έχουμε ένα φοβερό χαμόγελο. Άλλωστε η μάσκα σίγουρα σύντομα θα φύγει. Ναι, αρκετά, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Γεια σου, Αναστασία από τον Μπαχρέιν. Γεια σου, Αναστασία από τον Μπαχρέιν. Λοιπόν, φοβερή γιατρός ορθοπαιδικός, πολύ καλή φίλη. Λοιπόν, μιλάμε πάλι για όψεις ρητίνης και όψεις πορσελάνης. Τι διαφορά έχουν οι όψεις ρητίνης από τις όψεις πορσελάνης? Είναι κάτι που είναι ανάλογα με τον κάθε ασθενή. Δεν υπάρχει cookbook, δεν μπορεί να πει κανείς ότι αυτά είναι τα σύν, αυτά είναι τα πλήν, έτσι. Είναι δύο διαφορετικές μέθοδοι, αισθητικές, που έχουν σκοπό να αλλάξουν το χαμόγελο, δηλαδή αυτό που βλέπει ο άλλος όταν χαμογελάμε, αλλά είναι τελείως διαφορετικές οι μέθοδοι αυτοί. Στον καθένα θα προτείνουμε κάτι άλλο. Σε κάποιους μπορεί να μπορούμε να βάλουμε και τα δύο και να διαλέξει αυτός. Σε κάποιους άλλους όμως είμαστε πολύ αυστηροί ότι χρειάζονται μόνο όψεις ρητίνης ή όψεις πορσελάνης. Για παράδειγμα, να πούμε, αν είσαι πιο νέος, αν δεν θες να πειράξεις καθόλου το χαμόγελό σου. Αν οικονομικά δεν θες να ξοδέψεις μια περιουσία, σίγουρα είσαι πιο πολύ για όψεις ρητίνης. Πορσελάνη, τι θα έλεγες? Ποιος είναι ο candidate, ο καταπληκτικός? Σίγουρα και πιο μεγάλη. Κάποιος που είναι σίγουρος για το αποτέλεσμα που θέλει, δηλαδή έχει κατασταλάξει, θέλει ένα συγκεκριμένο σούπερ χαμόγελο, που θέλει το αποτέλεσμα να είναι άψογο και να παραμείνει άψογο για πάρα πολλά χρόνια. Θέλει να επενδύσει στο χαμόγελο. Και θέλει να επενδύσει. Κάποιος που έχει όψεις ρητίνης πάρα πολλά χρόνια και δεν είναι ευχαριστημένος από άλλες δουλειές, από να τις έχει κάνει ήδη δύο φορές από 10 χρόνια, μπορεί να κάνει ένα step up και να ανέβει σε κάτι καλύτερο που μπορεί να είναι η όψη πορσελάνης. Αυτό είναι πολύ συχνό πραγματικά. Μπορείς να περάσεις 20 χρόνια με τις όψεις ρητίνης, κάνοντας αλλαγές, κάνοντας επιδιορθώσεις και να καταλέξεις λίγο σαν 40, ξέρω εγώ. Δηλαδή τα δόντια σου να είναι εκτοχισμένα, ας πούμε, για παράδειγμα. Ή λίγο πειραγμένα, εντάξει. Ή λίγο πειραγμένα και να θες να πας σε κάτι άλλο. Σαφώς πορσελάνη, state of the art, ό,τι καλύτερο έχουμε, ρητίνη, καταπληκτικές αλλαγές χαμόγελο, συντηρητικά και οικονομικότερα, σαφώς. Γιατί μας ρωτάτε πολύ για τιμές, κάτι που δεν μπορούμε να... Ναι, οι περισσότερες, ναι, για κόστος. Δεν μας αρέσει να τα συζητάμε πάρα πολύ, το ξέρετε άλλωστε, οι γιατροί δεν συζητάνε τέτοια πράγματα ποτέ, από τηλέφωνο. Αλλάζουν όλα, είναι πολύ καλύτερο για εσάς να τα πούμε από κοντά όλα αυτά. Γιατί ναι, το κάθε περιστατικό είναι ξεχωριστό, δεν είναι τιμές σούπερ μάρκετ, το βλέπουμε και σαν σύνολο. Δυστυχώς. Και επίσης, βλέποντας τις ανάγκες του ασθενή, μιλώντας μαζί του, την ηλικία. Πόσες όψεις θα κάνουν, διαφέρει, πάντα γίνεται μια καλύτερη τιμή. Γενικά είναι προς όφελό σας να έχεις να τα συζητάμε από κοντά. Το ραντεβού είναι δωρεάν, έτσι καλώ δεν μάθει κάτι. Ναι, το σχέδιο θεραπείας είναι εξατομικευμένο για τον καθένα. Πραγματικά βλέπουμε τις ανάγκες του, τι περιμένει, την ηλικία του, βλέπουμε τις συνήθειές του. Ένας ασθενής τώρα που καπνίζει 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα, που είναι κόκκινο κρασί πρωί το βράδυ, δεν υπάρχει περίπτωση να το βάλει. Έτσι και το έχω κάνει. Οπότε όλα είναι custom made, είναι ειδικά για τον καθένα.
Σίγουρα. Οπότε αυτό έχει να κάνει και η ηλικία έχει να κάνει. Δηλαδή, όταν έρχεται ένα κορίτσι 18-19 ετών και τα δόντια του είναι κατά 70% ώρα και θέλει να το κάνει στο 100%, δεν θέλει να το αρχίσουμε καθόλου. Και γενικά προσπαθούμε σε αυτό το γιατρό να το αρχίσουμε όσο λιγότερο γίνεται. Είμαστε πολύ συνδεδεμένοι. Σωστά. Απλώς πάλι να κάνω ένα γενικό. Οι ρητίνες, οι όψεις ρητίνες είναι μια άμεση τεχνική. Σχετικά, είναι σχετικά οικονομική, είναι πάρα πολύ συντηρητική και γρήγορη. Οι όψεις που ξελάνε σε την άλλη. Επένδυση στο χαμογελό μας, κρατάνε μέχρι και 20 χρόνια. Μας τυχαίνει, έχουμε δουλειές μας 20 χρόνια. Μεγαλύτερο κόστος λόγω στη λίγο. Σαφώς. Και αλλά πανέμορφο αποτέλεσμα αξίζει. Άλλη ερώτηση. Και τώρα που θα είναι μια ερώτηση που θα την κολλήσω τώρα στι όψει πορσελάνε, γιατί είναι με ρωτάτε, αν προλαβαίνω να φτιάξω τα δόντια μου για το καλοκαίρι. Ναι. Φυσικά προλαβαίνω. Δεν μπορεί να έχετε δύο μήνες. Ημερολογιακά χτε το καλοκαίρι, αλλά φυσικά και προλαβαίνετε. Ναι, γιατί να πούμε και πώ γίνεται το καθένα. Οι όψει ζητείτε. Πάντα χρειάζεται ένα καλό καθαρισμό αν έχετε να κάνετε πάνω από 6 μήνες. Αν κάνουμε τον καθαρισμό, σε κάποιες μέρες μπορούμε να ξεκινήσουμε. Αν είναι λοιπόν όψεις πορσελάνης, για πες. Λοιπόν, αν είναι όψεις πορσελάνης, που θεωρητικά είναι και η μέθοδος, η έμεση, όπως είπαμε πριν, που χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο, το maximum που μπορεί να χρειαστεί είναι 8 μέρες, να το πω. Δηλαδή, στο πρώτο ραντεβού, παρασκευάζουμε λίγο το δόντι, παίρνουμε τα μέτρα, φτιάχνουμε μια προσωρινή και στέλνουμε τα μέτρα στο τεχνίτη. Δεν σας ξαναβλέπουμε για μια εβδομάδα. Ναι, μπορείτε να πάτε και διακοπές δηλαδή. Μας τυχαίνει αυτό. Ασθενείς από το εξωτερικό έρχονται, τα τροχίζουν, πάνε στις διακοπούλες τους, σε 8 μέρες έρχονται. Στο ραντεβού λοιπόν το δεύτερο, κάνουμε την πρόβα μας. Την πρόβα μας πρέπει να την προσέξουμε πάρα πολύ. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό το ραντεβού, γιατί είμαστε με τους καθρέφτες μας, με τα κινητά μας, με τις φωτογραφίες, τα βίντεο. Το smile booth, μέσα το βίντεο. Ουσιαστικά προσπαθούμε να δούμε το χαμόγελο από όλες τις πλευρές. Και εφόσον μας αρέσει εμάς, αρέσει και σε εσάς, μπορούμε να το κολλήσουμε. Αλλά αν κάτι δεν μας αρέσει, σε κάνα δύο μέρες ξαναέρχεται. Κάνουμε τις αλλαγές. Δεν είναι 8 μέρες, οπότε κάνουμε τις αλλαγές 8 με 10 μέρες. Και μετά τελειώνουμε. Τώρα για ρητίνες, χρειάζεται σίγουρα ένα μεγάλο ραντεβού πρώτο, δηλαδή 2-3 ώρες, να χτίσουμε τα δόντια όπως νομίζουμε. Πάρα πολύ κοντά, ακόμα και την επόμενη μέρα από το μπορούμε, χρειάζεται ένα δεύτερο ραντεβού, να κάνουμε κάποιες διορθώσεις. Θα δείτε στον καθρέφτη αν σας αρέσει κάτι, θα βάλω και μια selfie, ένα βίντεο, πως κάτι είναι μακρύ, κοντό, δεν σας αρέσει. Ή μπορεί να πούμε εμείς ότι σας θέλουμε την επόμενη φορά να αλλάξουμε κάτι πολύ μικρό στην εφαρμογή, στο να βρίσκει, στη σύγκληση. Και οπότε χρειάζονται σίγουρα ένα για καλύτερα δύο ραντεβού. Και φθανόλου. Απλώς είναι το καλό ότι μπορεί να είναι και συνεχόμενα τα ραντεβού, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τρίτη, Τετάρτη. Δεν χρειάζεται να μεσολαβήσει χρόνο στο εργαστήριο. Ναι, προσπαθούμε να τα βάλουμε μαζί για να μην φύγετε και μισή, δηλαδή να μην είστε ολοκληρωμένο το αποτέλεσμα. Και να ολοκληρωθεί. Ίσως να μην το είπα καλά, ή τέλος πάντων, όποτε φεύγετε από το ιατρείο με κάποια δουλειά η οποία μπορεί να είναι εντογενάστε, ποτέ δεν φεύγετε χωρίς δόντια ή με άσχημο χαμόγελο. Είτε η προσωρινή κατάσταση είναι ακόμα και οι ρητίνες. Ακόμα και οι ρητίνες μέχρι το επόμενο ραντεβού που θα τελειωθούν. Είναι μια κατάσταση που να σούπερ. Απλώς μπορεί να είναι. Άλλη ερώτηση. Αν μπορούν να τοποθετηθούν προσεγγάνε στην άνω και οι ρητίνες στην κάτω. Είναι κάτι που κάνουμε συχνά. Γιατί όχι. Αν κρίνουμε ότι δεν χρειάζονται προσεγγάνε κάτω, είναι κάτι πιο εύκολο και δεν θέλει τρόξιμο. Ναι, μπορεί να γίνει αυτό το πάτελμα. Απλώς προσπαθούμε στα προστινά να είναι το ίδιο υλικό στην ίδια ανάφο. Αλλά πάνω και κάτω τα κάτω δόντια πολύ συχνά, επειδή έρχονται τα πάνω και φάπτονται, γίνεται αυτό, χρειαζόμαστε κάποιες φορές ένα έξτρα τρόφισμα. Οπότε όπου μπορούμε να κάνουμε λιγότερο τρόφισμα στα κάτω, αναλόγως πάλι αποφασίζουμε. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να κάνετε 10 όψεις πάνω και 10 όψεις κάτω. Είτε ρητίνες, είτε προσελάνες, είτε ανάμειξη. Έτσι κι αλλιώς πάντα προσπαθούμε τη λιγότερη επέμβαση για να κάνουμε το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, αν τροχίζουμε το δόντι στις όψεις ρητίνης ή στις προσελάνες, αυτό μας το ρωτάτε συνέχεια. Αυτό το είπαμε όμως, ότι προσπαθούμε να τροχίσουμε όσο λιγότερο γίνεται. Υπάρχει και στις όψεις ρητίνης συνήθως. Ναι,
σε σώψεις γιατί είναι σε εξαρτάται, αν πετάει ένα δοντάκι λίγο με ένα δισκάκι τουλάχιστον πρέπει να το καλύπτουμε. Όταν ένας ασθενής ήρθε προηγουμένως μια κοπέλα με κενά, εκεί δεν θα το αφήσουμε καθόλου, θα κλείσουμε τα κενά. Αν τα δόντια είναι πιο μέσα, δεν θα τα μοιράσουμε. Νομίζω ότι για να απαντήσουμε και τα υπόλοιπα θα χρειαστεί ένα επόμενο live, γιατί είμαστε λίγο, πρέπει να τρέξουμε πάλι μέσα, Να κάνουμε ένα live σε 10 μέρες, να μας πείτε και άλλες ερωτήσεις και να τα... Και πού θα πάμε το καλοκαίρι, να πούμε, Ναι, να πούμε κάποιο χάρη, θα πάμε για ένα μπάνιο. Σας χαιρετούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ποιος το λέει?